Αν και η ουσία νομίζω των όσων έχουν συμβεί και αυτό που θα πρέπει να συζητάμε δεν είναι τόσο η μελέτη αυτή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά οι αστικοί σχεδιασμοί και η υλοποίηση των κυβερνητικών προγραμμάτων, η δύναμη της εξουσίας τους να υπερασπίσουν τα συμφέροντα μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων όπως η Κόσκο, αν θα μπορούσαν να ήταν καλή, εκεί πέρα τσαλαπατάνε τα πάντα. Αποφάσεις των συμβουλίων ή περιφερειακών συμβουλίων, ξέρω εγώ και τους ίδιους τους νόμους σαλαπατάνε, αν αυτά δεν είναι βολικά με τους σχεδιασμούς που έχουν κάνει. Όμως, μια και μιλάμε για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στρατηγική μάλιστα, το τελικό της συμπέρασμα μεταξύ των άλλων λέει, πολύ λίγα θα πω για να μην χάνουμε χρόνο, το σύνολο των αρνητικών επιπτώσεων, που όμως δεν είναι στρατηγικού χαρακτήρα, σχετίζεται με τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ποιότητα παραχθείων υδάτων, το έδαφος και την αύξηση κατανάλωση νερού ενέργειας κτλ. Γενικά οι επιπτώσεις αρνητικού χαρακτήρα είναι κατά κανόνα ασθενείς, λέει το τελικό συμπέρασμα. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω 2-3 πράγματα. Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο και που ο κόσμος θα καταλαβαίνει ακόμα περισσότερο και καλύτερα. Με τη νέα προβλήτα πετρελοειδών ενεργοποιήθηκαν ξανά τα καζάνια, θανάτου τα λένε εκεί στο πέραμα, που τροφοδοτούν αυτή την προβλήτα. Στα καζάνια αποθηκεύονται 150.000 τόνοι πετρελοειδών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τον οικιστικό ιστό. Εγώ θα έλεγα μέσα είναι το οικιστικό ιστό. Δεύτερον, με τη διαχείριση λιμενικών αποβλήτων, πετρελοειδή, δηλαδή με τη λειτουργία της Oil One στην Τραπετσόνα, και όχι μόνο στην Τραπετσόνα και στον Πειραιά. Ευρύτερα, ο λαός δεν μπορεί κυριολεκτικά να αναπνεύσει. Και ο Δημόκριτος, ένα έτσι θα έλεγα αξιόπιστο ας πούμε, ίδρυμα, κατέγραψε αυξημένα ποσά βενζολίου στην ατμόσφαιρα. Όλοι έχουμε συγχαρεμιζόμαστε, ας πούμε, τι ακριβώς σημαίνει το βενζόλιο. Λοιπόν, και τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, προκύπτει το ζήτημα της μόνιμης φθοράς, της υγείας μας, της ζωής μας, του οργανισμού μας, όσων κατοικούν εκεί δηλαδή και τα εισπράττουν, αλλά και το ζήτημα ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Δεν λέει ουσιαστικά τίποτα για αυτά η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εκεί που κάπου αγγίζει, μάλιστα στην περιοχή δηλαδή τη κατασκευή προβλήματο τη κουραζιέρα, τα υποβαθμίζει και έχουμε και εδώ συζητήσει πάλι, όχι μόνο για το περιβάλλον, τα αρχαιολογικά μνημεία κτλ., αλλά την απόρριψη των απορριμμάτων που αναγκάστηκαν μάλιστα να παρέμβουν με δικαστικές αποφάσεις πρωτοδικείου και συμβούλου της επικρατείας. Και πρέπει να πω ότι με την καινούργια αυτή μελέτη ουσιαστικά κυρώνονται και αυτές οι αποφάσεις. Και μάλιστα αυτά γίνονται ενώ το ΕΛΚΕΘΕ δεν μιλάει καθόλου για το ότι πέφτει στη θάλασσα. Ο ΟΛΦ είναι και ελεκτής και ελεγχόμενος, ο ΚΟΣΚΟ δηλαδή είναι και ελεκτής και ελεγχόμενος. Επειδή μιλάμε για την ανάπτυξη πάρα πολύ, δηλαδή ανάπτυξη για ποιον λέμε εμείς, στις προβλήτες 2 και 3 στην ΚΟΣΚΟ, οι συνθήκες εργασίας είναι πραγματικά απαραίτητες. Η σχέση εργασία, σε ευελιξία, πραγματικά έξω από το 2021, 21ο αιώνα, όπως γίνονται γενικότερα σε όλα, δηλαδή, όχι μόνο εκεί πέρα, οι συνθήκες δουλειάς, έτσι, η τρομοκρατία που ασκείται όταν βγουν οι εργαζόμενοι και διεκδικούν να σκούν τα δικαιώματά τους. Λοιπόν, επειδή εισηγητικά ακούστηκε είμαστε υπέρ της ανάπτυξης και των επενδύσεων με σεβασμό στο περιβάλλον, δεν υπάρχει κανένα σεβασμό στο περιβάλλον. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ, στο διατάφτα. Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Η διοίκηση πάλι λέει, δεν το προσωποποιώ, η διοίκηση πάλι λέει ότι εμείς, κοιτάξτε, μέχρι ένα σημείο μπορούμε να μιλάμε. Δεν μπορούμε να ανατρέψουμε κυβερνητικούς σχεδιασμούς, κυβερνητικές αποφάσεις. Και λοιπόν, τι κάνουμε. Σταυρώνουμε τα χέρια. Οι υπόλοιποι, ας πούμε, όσοι καταλαβαίνουμε, δηλαδή, δεν ανατρέπουμε τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Τη ζωή μας αυτή μπορούν να την ανατρέπουν. Μπορούν δηλαδή αυτοί. Πώς θα το πω, με τους σχεδιασμούς που κάνουν, με αυτά τα βάθια που δίνουν στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, να κινδυνεύει η υγεία μας, να κινδυνεύει το περιβάλλον, να κινδυνεύει η πολιτική μας κληρονομιά. Να μην μπορούμε εκεί που πηγαίναμε και κάναμε βόλτα, μπάνιο, πήραμε ένα καφέ. Να μην μπορούμε να το κάνουμε, γιατί πια εκεί πέρα μέσα, ας πούμε, θα είναι λιμενισμός κουρασιερόπλαιων. Τότε τι κάνουμε. Ποιος είναι ο λόγος μας σαν αιρετών, σαν δηλαδή εκλεγμένων για να προασπίσουμε τα συμφέροντα του κόσμου. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Εδώ εμείς μιλάμε για το συσχετισμό, όπως λέμε, το δυνάμεων. Οι κυβερνήσεις διαδοτικά ενισχύσανε, απαντάραν την Κούσκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2016, η σημερινή κυβέρνηση τους έδωσε και μεγάλο μπόνους 16%, χωρίς μάλιστα να έχουν πετύχει τις προϋποθέσεις που βάζανε για να πάρουν αυτό το
το ποσοστό το παραπάνω 16%. Λοιπόν, αυτό κάνανε οι κυβερνήσεις. Οι περιφερειακές διοίκησεις, η μία ψήφισε, η προηγούμενη δηλαδή διοίκηση, διοίκηση που την υποστήριζε, ας το πούμε έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ, σημερινή τι κάνει, εκταμιεύει την πρώτη δόση και προχωράει κανονικά στην τσάμπα χρήμα, μάλιστα, έτσι. Δηλαδή, αυτοί κάνουν ανάπτυξη με τσάμπα χρήμα, παέσπα χρήμα. Είναι και τέτοια η ανάπτυξη αυτή που επαγγέλλονται. Επομένως, τι μένει δηλαδή, τα διπλώνουμε, τα παρατάμε. Ξέρετε, λέμε μια κουβέντα τελευταία. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Τέλος πάντων, όσοι αιρετοί πραγματικά αγωνιούν πέρα από την αρνητική ψήφο που θα δώσουν σήμερα, υπάρχουν χίλιων μορφών ευκαιρίες. Και μάλιστα, αν θέλετε, και με ένα φάσμα μεγάλο από την τέλεια ανατροπή, δηλαδή να μην γίνει τίποτα εκεί πέρα, γιατί πραγματικά δεν είναι για την ανάπτυξη αυτά που γίνονται, μέχρι αυτούς που τέλος πάντων σκέφτονται το περιβάλλον, πέφτει στη θάλασσα κτλ. Ποιος μας εμποδίζει να πατήσουμε πόδι με διαδικασίες, με κινητοποιήσεις και να πούμε θα ελέγχει το ΕΛΚΕΘΕ ή κάποιο άλλο αξιόπιστο ίδρυμα αυτά που πέφτουν στη θάλασσα στην Πυραϊκή? Ποιος μας εμπόδιζε τόσο καιρό να κάνουμε το ανεξάρτητο παρατηρητήριο όπως ακούστηκε, όταν εμείς ζητάγαμε στους 17 μήνες να ξανά συνεδριάσουμε? Μάλιστα, πρόεδρε, θυμάσαι τι είπες? Δεν έχουμε θέματα για να συζητάμε. Δεν έχουμε θέματα για να συζητάμε. Αυτά πρέπει να συζητάμε. Τι κάνουμε όταν η πολιτεία μας αγνοεί? Η πολιτεία τι κάνει τώρα? Η πολιτεία, η κυβέρνηση κεντρικά, δηλαδή το σύστημα αυτό που υπηρέτει δεν είναι μόνη της. Τι κάνει? Το κοινοτικό συμβούλιο ομόφωνα απορρίπτει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το περιφερειακό συμβούλιο σχεδόν ομόφωνα σήμερα θα πει όχι. Οι δήμοι, όλοι τα δημοτικά συμβούλια αρνούνται. Τα ποδοπατάει όλα. Μετά εμείς καμονόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και είμαστε κάτι ξεχωριστό. Και μένουμε στα γορμένα χέρια και τους παρακολουθούμε. Προχθές είχε συγκέντρωση στον Πειραιά. Με αφορμή την ψήφιση στη Βουλή του 16% που θα έπρεπε να υπάρξει. Έπρεπε εμείς, πρόεδρε, παρακαλώ, τι το κοστάμε, θα τελειώσω όμως. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένα κάλεσμα, αν θέλετε, από εμάς να υπάρχει αυτή η κινητοποίηση. Και να σα πω το άλλο. Επειδή η δημοκρατία πολύ δεν μιλάμε τελευταία. Τελικά και οι νόμοι τους, αυτά που το περιβάλλον βλάπτουν, όποτε τους βολεύει, τα ποδοπατάνε και τα παραπατάνε. Ακόμα και όταν υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων. Αυτό συμβαίνει. Άρα η αντίδραση πρέπει να γίνει πραγματικά από τον κόσμο και όποιος θέλει να συνεισφέρει, πρέπει να συνεισφέρει σε αυτή τη συλλογική αντίδραση που σημαίνει προστασία της ζωής μας. Μιας καλύτερης ζωής για το περιβάλλον και τα μεροκάματά μας για όλα. Και να σας πω κάτι. Γιατί ας πούμε εμείς δεν εμπιστευόμαστε για παράδειγμα τη διοίκηση. Πρόεδρε, αφορά συνολικά τη διοίκηση. Ίσως όχι ένα αναχωριστά, κάτι να διαφοροποιηθείτε. Λοιπόν, διαχείριση απορριμμάτων. Ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Πρόκειται να συζητηθεί η διαχείριση απορριμμάτων. Πρόκειται να συζητηθεί το νέο ΠΕΣΔΑ. ΠΕΣΔΑ, όπως θέλετε τον τόνο. Και μετά αυτό. Λοιπόν, ο αντιπεριφερειάρχης, που είναι στη θέση του περιφερειάρχη πρόεδρος στον ΕΣΔΑ, μας υποσχέθηκε το Φλεβάρι που μας πέρασε ότι σε ένα μήνα. Κύριε Πενέτα, το καταλαβαίνω, αλλά μην μπούμε σε άλλα θέματα. Όχι, δεν είναι άλλα. Είναι αυτό. Και δεν είναι για τις ΜΠΕ τώρα. Είναι η μόνη αρμοδία από το Περιφερειακό Συμβούλιο και το ποδοπατάτε. Μας υποσχέθηκε το Φλεβάρι στις συνεδρίες του ΕΣΔΑ ότι θα γίνει συμβούλιο. Και μετά από ένα μήνα, μάλιστα έτσι απέσπασε την πλειοψηφία για να πάμε παραπέρα. Αλλιώς δεν την είχε την πλειοψηφία. Λοιπόν, τελικά, ποδοπατάτε εσείς σαν διοίκηση τις όποιες διαδικασίες και αποφάσεις οι ίδιοι δεσμεύεστε ότι θα υλοποιήσετε, πρόεδρε. Επομένως, δηλαδή μπορεί να ψηφίσουμε γενικά όλοι, ας πούμε, κατά τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά δεν εκφραζόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Εμείς λέμε ότι θα χρειαστεί αγώνας σύγκρουσης με αυτά τα συμφέροντα. Δεν αναφέρθηκα γενικότερα στους ανταγωνισμούς που υπάρχουν και τους κινδύνους, αν θέλετε, με μπέκετε γενικότερα κόσμο με αυτούς, αλλά έχουμε άμεσα ζητήματα που άφησαν τη ζωή μας και πρέπει πραγματικά να πατήσουμε ποδάρι. Όσοι θέλετε αιρετή να το κάνετε, υπάρχει δύο δόξεις λαμπρός. Να μπορώ να το κάνετε. Πάντως δεν γίνονται αυτά με πρωτόκολλα και με χαρτούρα. Με συζητήσεις και αποφάσεις. Θέλει και άλλη δράση. Και ένα τελευταίο, πρόεδρε, δεν καταλαβαίνω γιατί θα μιλήσει η κοινωνική σύμβουλο που εκπροσωπεί, ας πούμε, το όχι στο λιμάνι στον Πειραιά σήμερα. Που τη είπατε ότι δεν θα μιλήσει. Κύριε Πενετάτο, την προηγούμενη φορά. Κύριε Πενετάτο, δεν ξέρω αν χρήζει ή κάποιο φορά το παπούτσια μου και μιλάει αντεμό. Νομίζω έχετε καταλάβει ότι δεν μιλάει κανένα αντεμό. Και στη συγκεκριμένη κοινοτική σύμβουλο για την οποία με ενόχλησαν όλοι οι επικεφαλείς. Όλοι. Εγώ δεν είπα ότι θα τοποθετηθεί. Θα τοποθετηθεί οι εκπρόσωποι φορέων. Τώρα να συζητήσουμε για αυτό μισή ώρα. Αν εμένα με ψέγεις για τη δημοκράτη, εντάξει, γνωριζόμαστε. Όχι, λοιπόν, προχωράμε. Δεν σε ψέγω.
Περιμένω αυτό πρόεδρο υπονοεί, από ξένα ελληνικά το περιμένω και το καταλαβαίνω. Και θα το έλυνες. Ωραία. Αυτό είναι απλό, θα το έλυνες. Έχει λυθεί. Είναι εδώ η συγκεκριμένη, αυτό... με ενοχλήσαν. Εντάξει, ωραία, αλλά ωραία, να ωραία, ακούσουμε... ωραία. Δεν αυτοκτονίζω νομίζω... πάντως τώρα. Νομίζω... Η φωνή ενός ανθρώπου δεν αντιλέγεις ότι έπρεπε να ακούσουμε τους δημάρχους, τους οποίους έχει εκλέξει η τοπική κοινωνία, όχι εγώ. Μα ή τους περιφερειακούς συμβούλους. Όταν φτάσει σειρά λοιπόν του συγκεκριμένου θα μιλήσω. Στην προηγούμενη συνάντησή μας δεν μιλήσανε μόνο οι δήμαρχοι. Όμως μην μείνουμε τώρα σε αυτό. Μην θυμάμαι τη φωνή. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι κανέναν. Προχωράμε. Και αν θέλετε πραγματικά να αντιδράσετε σε αυτό το σχέδιο που γίνεται, αλλιώς θα γίνει αυτό. Όχι με χαρτούρα και πρωτόκολλα.